Ξέρω κάτι καλό. Τι, μη μου πεις δημιουργικές γραφές και τις ιδέες. Όχι, όχι, αυτό το έχω ξεπεράσει. Ωραία, λέγε, τι. Γιόγκα. Με εντυπωσίασες τώρα. Ναι. Έχει ανοίξει ένα καινούριο κέντρο γιόγκα στον παρακάτω δρόμο. Θες να πάμε να σε γράψω. Όχι, όχι, μαζί θα γραφτούμε. Ω, δεν θέλω. Θα έρθεις κι εσύ όπου. Δεν γυμνάζομαι. Δεν το συζητάω, πάτε ή όχι, θα έρθεις κι εσύ. Οπουδήποτε εκτός κουζίνας θα με ξεκουράσει. Κανείς δεν σηκώνει το χέρι του να με βοηθήσει. Άντε καλά, θα έρθω κι εγώ. Έτσι. Ναι. Γεια σας, έχω χάσει τον όροφο. Πού είναι η τουαλέτα? Ακούστε με λίγο μουσικά, ακούστε με λίγο. Το βλέπετε αυτό εδώ? Πρόγραμμα εργασιών σπιτιού. Τι μάλα... Τι θα πει αυτό, καλέ μου πατέρα? Αυτό θα πει ότι τελειώνει η σκλαβιά της Ελένης. Τις δουλειές σπιτιού θα τις μοιραζόμαστε όλοι μας. Καιρός ήτανε. Μα εδώ λέει Δευτέρα μάζεμα τραπεζιού και καθαριότητα μπάνιου και Τρίτη στρώσιμο τραπεζιού και βγάλισμα σκουπιδιών. Εγώ θα τα κάνω όλα αυτά. Πώς τα πιάνεις? Πατέρα, δυστυχώς εγώ σήμερα δεν μπορώ να καθαρίσω τα δωμάτια. Αρχίσαμε, ούτε εγώ μπορώ. Γιατί δεν μπορείς, παιδί? Γιατί σήμερα έχουμε με την Εύα, έχουμε το... Επέτειο έχουμε. Τι επέτειο? Επέτειο που κοιταχτήκαμε, ρε παιδιά, αμάν. Οπότε ούτε εγώ μπορώ να μαγειρέψω. Αλλά μια άλλη μέρα ευχαρίστως. Και εμένα θα με ξαναδείτε μια άλλη μέρα ευχαρίστως. Λοιπόν, σηκώνομαι και φεύγω. Πατέρα, και οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα. Κατέβαινω σε απεργία. Και εγώ θα κατέβω σε απεργία πείνα αν συνεχίσει να μην πλένεσαι. Έπρεπε να ξέρεις ότι είμαι και αριστερός και εναλλακτικός. Και εγώ είμαι στο μαχικός. Φέρ' το εδώ, παιδί μου. Φέρ' το εδώ. Αν όλα πάνε καλά με το πρόγραμμα, το τρίμερο που μας έρχεται θα πάμε όλοι μαζί εκδρομή στη Σαλαμίνα. Αλλάζω προορισμό γρήγορα. Στο Ναύπλιο. Πολύ δεν τέλειωσα ακόμα. Για κάθε δουλειά που δεν θα κάνετε θα σας βάζω ένα αστεράκι ως άλλος κριτικός θεάτρου και κινηματογράφου. Στα τρία αστεράκια δεν θα έρχεστε εκδρομή, θα μένετε εδώ και θα διαβάζετε. Και τώρα μπορείτε να διαλυθείτε ήσυχος. Είδες, Ελένη μου, μόλις διατύπωσες ένα παράπονο, εγώ αμέσως... Είδες, Ελένη μου, μόλις διατύπωσες... Πάλε από την αρχή. Βέβαια, μόλις διατύπωσες ένα παράπονο, έδωσα λύση, ε. Mm. Θα έχεις όσο χώρο θέλεις, γιατί το παλαμίδι μπορεί να βρεις πάνω κάτω, στον Ναύπλιο. Ναι, λιονταράκι μου, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Χρειάζομαι χώρο για μένα, για τον εαυτό μου. Γι' αυτό αποφάσισα να αρχίσω γιόγκα. Τι να αρχίσεις? Γιόγκα. Γιόγκα είναι αυτό που παίρνετε καθιστάσεις και είστε σε φωτιστικά. Ναι, να σου πω, και πού θα κάνει γιόγκα? Έχει ανοίξει ένα καινούριο κέντρο εδώ παρακάτω και θα πάμε με τη Βίκυ. Λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ. Τα λέμε. Ναι, ναι, τα λέμε, βεβαίως τα λέμε. Σε καιρούς τεράστιες. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Τρεπόμουν να έρθω στο μαγαζί. Σε πιέζω? Όχι, παιδί μου, κάτι δουλειά σου. Μου αρέσει τι λες τώρα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Δάσκαλε, βλέπω πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας, ε. Βίκυ μου, πες μου ότι αυτό που βλέπω δεν είναι αληθινό. Πες ότι μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και βλέπω οράματα. Δεν γίνεται πάλι αυτό. Ρε Σιμάκη, μόλις είπα ότι έβαλες μυαλό. Είπαμε να κάνουμε κι εμείς λίγη γιόγκα. Σιγά μην είπατε να κάνετε γιόγκα. Για την κορίτσια, αισθανόμαστε λίγο στρεσαρισμένοι και είπαμε να κάνουμε γιόγκα με τα κορίτσια μα, ναι. Να αδειάσει λίγο το μυαλό μας. Καλά, αυτό δεν χρειάστηκε πολύ κόπο. Συγγνώμη, αλλά αυτό το μάθημα είναι ατομικό. Και εμείς ατομική σύζυγη. Είμαστε, κάνουμε όλοι μαζί ομαδικά ατομικό μάθημα. Όλοι μαζί. Mm. Αυτό έκανα, θα μου έδινες χώρο. Ούτε γιόγκα δεν μου αφήνεις να κάνω μόνη μου. Ρε Σιμάκη, μήπως θέλεις να φύγεις μια και καλή από το σπίτι? Πες το μου, ρε αγόρι μου, μην γεμίζουμε και αδειάζουμε συνέχεια τις βαλίτσες. Άμα πια. Είναι τρελή, γερό να πει. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ορίστε, το παλικάρι. Τις μπουγάτσες, από πού τις παίρνεις? Πού να πας, πού? Ωχ, μωρέ, πώς θα τον βγάλουμε? Λέω να τον βγάλουμε σε ριέγγι. Ναι. Προσπερνώ το ηλίθιο χιούμορ σου για τους λαγούς και σου ανακοινώνω ότι θα τον βγάλουμε φλάφι, που θα πει φουντωτός. Φλάφι, σ' αρέσει? Το φλάφι είναι μια χαρά.